Αντιφασιστική κινητοποίηση διοργανώνει στην Κόνιτσα η τομεακή οργάνωση Ιωαννίνων του ΚΚΕ, καταγγέλλοντας τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκαν 9 ανήλικοι πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε δομή της περιοχής από ομάδα κουκουλοφόρων. Η τομεακή οργάνωση Ιωαννίνων του ΚΚΕ καταδικάζει την άνανδρη, όπως την χαρακτηρίζει αυτή, ρατσιστική επίθεση και εκφράζει την ανησυχία της για τα περιστατικά οργανωμένων φασιστικών επιθέσεων που σημειώνονται στην περιοχή της Κόνιτσας. Το μέλος της τομεακής οργάνωσης Ιωαννίνων του ΚΚΕ, Λεωνίδας Λεοντάρης, απίφθινε κάλεσμα προς όλους για μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση που θα γίνει στις 11 το πρωί στην Κόνιτσα, ενώ στις 9 θα αναχωρήσουν τα λεωφορεία μπροστά από το κτίριο της περιφέρειας. Η Τομεακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΚΚΕ καταδικάζει την άναδρη οργανωμένη φασιστική επίθεση την οποία δέχτηκαν ανήλικα προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται σε δομή στην Κόνιτσα. Το περιστατικό αυτό είναι συνέχεια διαφόρων άλλων περιστατικών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από φασιστικές οργανώσεις σε μια περιοχή η οποία έχει ενταχθεί πρόσφατα και αναβαθμίζεται στα σχέδια ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Η άνοδος του φασιστικού σε τέτοιες περιοχές όπως της Κόνιτσας και των Ιωαννίνων γενικότερα είναι ένα ζήτημα που μας ανησυχεί. Εδράζεται στο έδαφος που καλλιεργούν με την πολιτική που υπηρετούν τόσο οι διοικήσεις σε τοπικό επίπεδο όσο και σε κεντρικό. Και γι' αυτόν τον λόγο το ΚΚΕ αναλαμβάνει δράση έμπρακτα και καλεί το λαό της περιοχής να καταδικάσει την επίθεση στο συλλαλητήριο που οργανώνει 11 η ώρα το πρωί του Σαββάτου στην Κόνιτσα. Για τον λόγο αυτό θα αναπληρωθούν και πούλμαν τα οποία αναφορούν 9 η ώρα το πρωί από την περιφέρεια και πρέπει να δοθεί μια απάντηση τόσο στην πολιτική που γεννάει φασιστικά και ρατσιστικά φαινόμενα όσο και στην ίδια τη δράση των φασιστοειδών.